Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα πινέλο από Phoenix Arts Ανακουτρωμένες, δεν είναι καινούριο. Έχει εδώ και αρκετό καιρό που έχει βγει και είναι το Amber Aerolite με τον 24 χιλιοστάτων Stygian συνθετικό φιόγκο ή θύσανο ή όπως θέλετε. Αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πιάσουμε αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, συνθετικό όπως είπαμε, 24 χιλιοστά. Τώρα, οι διαστάσεις, οι οποίες όλα αυτά, αυτές ας πούμε έτσι, όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι στην περιγραφή, είναι περίπου 110 γραμμάρια, 12 εκατοστά το μήκος το συνολικό, 5,5 εκατοστά είναι ο θύσανος, και το υπόλοιπο, 6,5 δηλαδή εκατοστά είναι η λαβή. Έχει αυτό εδώ το μαύρο σημείο και αυτό εδώ το καραμελέ και χρυμπαρένιο χρώμα, το οποίο έχει μέσα και νερά, αν δείτε, δεν είναι δηλαδή καθαρό έτσι στο φως, ιδίως φαίνεται ότι υπάρχουν έτσι μέσα νερά. Α, να τα, φαίνονται ξεκάθαρα. Λοιπόν, για το θύσανο θα μιλήσουμε αργότερα. Μιλήσουμε όμως τώρα για τη λαβή. Η λαβή, όπως και πολλά πινέλα του Douglas, είναι αντιγραφές παλαιότερων αμερικάνικων πινέλων. Αυτό είναι μιας εταιρείας Erskine, νομίζω Erskine διαβάζετε, η οποία ήταν περίπου από το 1880 μέχρι το 1960. Γενικά δεν έχει πολλές πληροφορίες, τουλάχιστον δεν έχει στο site του. Τώρα κάπου αλλού δεν ξέρω. Αυτός εμπνεύστηκε από μία λαβή, από ένα πινέλο που είχε πάρει, το οποίο ήταν πολύ μικρό όμως, πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό. Να φανταστείτε ότι είχε 15 άρι θύσαν, 15 χιλιοστά θύσαν, πάρα πολύ μικρό. Και τέλος πάντων σκέφτηκε να το κάνει πιο μεγάλο, για να είναι πιο σωστό, ας πούμε, κατανοητό. Και επειδή του αρέσουν του Douglas γενικά τα συνθετικούια, έβαλε ένα συνθετικό θύσανο. Που όμως, άντε θα το πούμε τώρα, γιατί μετά θα έχουμε το φόρτωμά μας, θα έχουμε όλα αυτά, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε καλύτερα. Stygian λέει, μαύρος θύσανος, λευκές τρίχες, δεν θυμίζει ταξίντο, καμία σχέση. Και έχει αυτό τον υβριδικό στυλ, ας πούμε, θύσανο, αυτή την υβριδική μορφή που δεν είναι ούτε bulb ούτε fan, είναι κάτι ενδιάμεσο. Προσφέρει ένα σχετικά μεγάλο backbone, δεν είναι τελείως πατσαβουρέ, αλλά δεν το λες και σφιχτό. Για κάποιους από εσάς δηλαδή που θέλετε έτσι πιο δυνατό backbone, δεν υπάρχει περίπτωση, αφήστε το. Για κάποιους που θέλετε έτσι λίγο πιο ήπια, χαλαρά πραγματάκια και θέλετε έτσι να κάνετε πιο αέρινες κινήσεις στο πρόσωπό σας. Βγάζει το ίδιο Douglas και σε άλλο σχεδιάκι το Phantom Aerolite με 26 θύσανο και νομίζω είναι μαύρο με γαλάζιο, γαλάζιο σίγουρα, αυτό νομίζω είναι μαύρο, δεν θυμάμαι. Το βγάζει έτσι λίγο, νομίζω σε αυτό το μέγεθος, συμπλήν το ίδιο είναι, γιατί αυτό που είδα στις διαστάσεις είναι περίπου το ίδιο. Αν δεν είπαμε, το βάρος είναι 110 γραμμάρια, είναι βαρύ πινέλο, ακριλική λαβή και έχει εδώ πέρα και αυτό το σχεδιάκι. Αυτά, χοντρικά. Αυτό που του άρεσε του Douglas και το διάλεξε είναι ότι έχει αυτό το οκτάγωνο σχήμα και εδώ αλλά και εδώ στο κομμάτι το μαύρο και του άρεσε πάρα πολύ γιατί λέει δεν σου γλιστράει όταν κάνεις αφρό και τέτοια και είναι πολύ εργονομικό. Άξι, okay. Σίγουρα είναι πιο σταθερό σε σχέση με αν ήταν τελείως λίγο, τελείως στρόγγυλο. Εντάξει, δεν το ζητώ τόσο πολύ σε ένα πινέλο. Δεν ξέρω, ας πούμε, τι κάνουν οι περισσότεροι εκεί έξω. Αλλά εγώ δεν έχω μια λαβή, ας πούμε. Δεν έχω ένα πινέλο που είναι γεμάτο με αφρούς και δεν μπορώ πια να το πιάσω και πρέπει να έχω μια σταθερή λαβή και τέτοια. Επίσης, τη θεωρώ λίγο γκουμούτσο λαβή, αν και αυτός θεωρεί ότι δεν είναι καθόλου και ότι είναι πάρα πολύ βολική και τέτοια. Εντάξει, okay. Είναι μεγάλο πινέλο σε σχέση με τα συνηθισμένα που υπάρχουν, ας πούμε, στην αγορά. Και τα περισσότερα που έχουμε πιάσει δηλαδή,
Είναι μεγάλο. Είναι χοντρό. Φαίνεται και από τα 110 γραμμάρια, νομίζω, και τα 12 εκατοστά, ας πούμε, συνολικό μήκος, συνολικό ύψος. 6,5 εκατοστά η λαβή, δηλαδή φαίνεται ότι είναι μεγάλο. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, και τα δικά μου τα σχόλια. Έτσι, φαίνεται από την περιγραφή, μόνο το site αν πάτε, φαίνεται ότι είναι ένα γκουμουτσοπίνελο, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτά συμπλήν, πάμε να δούμε και στο ξύρισμα όμως πώς θα συμπεριφερθεί και τι θα γίνει. Και μου αρέσει που έρχεται και σε μια πολύ ωραία συσκευασία. Απλή με χάρτη, δεν είναι κάτι, ας πούμε, και μέσα έχει ένα απλό λαδοκολίτσα, ας πούμε, έτσι, ένα λαδοχαρτάκι. Αλλά μου αρέσει όλο αυτό το στυλ του κουτιού και όλα αυτά. Φυσικά το συνδυάζουμε με ένα της ίδιας εταιρείας, το Droid Black, μαζί με λοσιόν ίδια. Απίστευτο άρωμα, καταπληκτικά όλα. Και μηχανούλα μας θα έχουμε την Razorock, την German 37 Slant, με την HDT Lavi. Λεπίδα δεν έχω βάλει, τώρα μην θα βάλουμε μία, θα δούμε, στη συνέχεια θα την πω. Ναι, δεν ξέρω, τώρα θα το αποφασίσω. Οπότε πάμε λίγο να ετοιμαστούμε, να ξεκινήσουμε και να κάνουμε το πρώτο μας πέρασμα. Μουλιάσαμε λοιπόν το πινέλο, γενικά κρατάει νερό, εντάξει, κλασικά πράγματα, με τα συνθετικά, 24 είπαμε, πάμε τώρα να φορτώσουμε. Νομίζω, είδατε με τη μία, ας πούμε, φορτώνει πολύ εύκολα, γρήγορα. Νομίζω ότι αυτό το στυλ του υβριδικού θύσανου που είναι ψηλό φαν, αν και εγώ θα έλεγα ότι είναι φαν, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, στο site λέει ότι δεν είναι, 100% είναι μισό-μισό, τέλος πάντων. Βοηθάει έτσι λίγο να ανοίξει περισσότερο. Και είναι και 55 από μόνο του, οπότε ανοίγει ακόμη πιο πολύ. Δεν θα φορτώσουμε περισσότερο. Γενικά είναι μαλακά αυτά τα σαπουνάκια, με λίγο φορτωματάκι σε κομπλέ, οπότε θα το αφήσουμε έτσι. Θα κάνουμε face lathering. Είναι έτσι μαλακό, έτσι, δεν το λες ότι έχει κανένα τρελό backbone. Ανοίγει εύκολα, κάνει ο roseplay. Πολύ εύκολο, έτσι αβίαστα. Και κάπως νιώθεις ότι κάνει και κάτι. Θέλω να πω, δεν είναι. Δεν είναι τελείως μαλακό. Σαν το StarCraft, ας πούμε, που είχαμε καιρό πριν. Το οποίο πάλι 24. Αυτό είναι στην ίδια, ας πούμε, σκληρότητα σαν το Razorock του Noir. Εκεί δηλαδή κυμαίνεται. Και γενικά έχει ωραία συμπεριφορά, παραδόξως. Γιατί μένα μου αρέσουν έτσι λίγο να έχουν περισσότερο backbone, αλλά να κάνουν καλό splay, να κάνουν εύκολο splay. Δεν το μπορώ αυτά που δεν κάνουν εύκολο splay. Αχ, αυτό το άρωμα. Καταπληκτικό. Αν δεν το ξέρετε, αυτό είναι του Paco Rabanne, το Black Excess. Το άρωμα, για όποιον το θέλει, δηλαδή να το πάρει, ό,τι καλύτερο. Ζεσταίνουμε λίγο μηχανούλα, βάλαμε τελικά μια πέρα μασάπ σε δεύτερη χρήση. Καταπληκτικό, βουτυρένιο.
για κάποιο λόγο, χωρίς να το κάνω επίτηδες, ταιριέσαι, γιατί και του Ντάγκλας του αρέσουν πολύ οι σλαντ. Είχα διαβάσει δηλαδή μια συνέντευξη παλιά που τα έλεγε αυτά. Γι' αυτό και όλας έχει αυτές τις βακελιτένιες πλαστικές που είναι σλαντ, που είναι νομίζω αντίγραφο της Φασάν. Υπάρχει τέτοια μηχανή vintage, ας πούμε, και τις έκανε όπως και τα πινέλα, έτσι αναβίωσε, ναι, κάπως έτσι. Κάνω και το μουστάκι. Τόσο βαθύ και αποδοτικό, με τόσο ήρεμη αίσθηση, ας πούμε, με τόσο μικρή αγριάδα, καταπληκτικό, πολύ ωραίο. Και το άρωμα έτσι ωραίο, εμφανές στο ξύρισμα υπάρχει, το μυρίζεις, καταπληκτικό. Πάμε λοιπόν να ξεπληθούμε και να κάνουμε και το δεύτερο μας πέρασμα. Πάντοτε πίστευα ότι αυτά τα πινέλα, έτσι πως είναι μαλακά, τα κάνει ο Ντάγκλας ακριβώς για τα σαπούνια του, γιατί είναι και αυτά μαλακά, οπότε αν φορτώσεις κανονικά ή τέλος πάντων φορτώσεις έτσι μια κανονική ποσότητα, τέλος πάντων αν φορτώσεις λίγο, παίρνεις όντως λίγο σαπουνάκι, γιατί τόσο μπορεί να πάρει και ο θύσανος, δεν έχει έτσι τη δύναμη να πάρει περισσότερο. Για κάποιο σκληρό σαπούνι δεν θα το πρότεινα, ακόμα και κρόπ που είναι λίγο πιο σφιχτά, ας πούμε τα Mammoth, τα Barrister, όχι ότι θα σας δημιουργήσει θέμα, ενδεχομένως θα τα δυσκολέψει λίγες σταγονίτσες να κάνουμε πιο ωραίο τον αφρό μας. Αλλά για κάποιον που θέλει ένα σχετικά καλό θύσανο, ενώ ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό, γιατί αυτός φαίνεται 24, αλλά είναι πλούσιος, έχει ωραία πυκνότητα, οπότε για έναν που θέλει έτσι και λίγο πιο ήπια πράγματα, ενώ πιο, για πιο ευαίσθητο δέρμα, ας πούμε, δεν θέλει τόσο σκληρότητα, έτσι αγριάδα και τέτοια, είναι μια χαρά. Τέλειο. Είναι σαν να πατάει η γάτα, ίσα ίσα κυλάει έτσι στο δέρμα και τις κόβει τις τρίχες.
Τέλεια. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο μερικές διορθωσούλες κάτω από το πηγούνι και είμαστε έτοιμοι. Έτσι τεντώνει και λίγο το δέρμα. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να κάνω έτσι πέρασμα με πολλές γωνίες. Μάλιστα. Να, κάποιες μικροατέλειες. Τις διορθώσουμε για να είμαστε ωραίοι, καθαροί. Έτσι. Πολύ ήπια, απαλά. Τέλεια. Τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεπληθούμε και να βάλουμε το aftershave μας σιγά σιγά. Έτοιμοι. Καλό ανακούνημα. Μερικές σταγονίτσες. Το αφήνουμε με προσοχή για την κυγιάλινο. Αυτά είναι. Αν είχα και μια μηχανή Phoenix, άρχιζα να κούτρα μέσα, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Πω, τι αρωματάρι είναι αυτή η παιδιά. Amber Aerolight με το Stygian Knot υβριδικό bulb και fan. Μισό-μισό. Ή κάπως. Όπως είδατε, μια γκουμούτσο κατάσταση, ένα έτσι μεγαλούτσικο πινέλο, όμορφο όμως. Fun fact, αυτό το είχαν βγάλει και την περίοδο, αλλά και γενικά ήθελαν ένα τέτοιο πινέλο για το φθινόπωρο. γι' αυτό και αυτά τα χρωματάκια, μαύρο, καφέ, καραμελό, τέτοιο. Αλλά το έβγαλαν και εκείνη την περίοδο, αλλά γενικά ήθελαν και ένα τέτοιο, δηλαδή, θεματικό χρωματάκι, τόνο και τέτοια. Όπως είπαμε, ένας ωραίος στήσανος, συνθετικός, συμβατικά πράγματα σε φόρτωμα, στέγνωμα, μουίασμα, όλα αυτά. Εγώ μετά τα τεινάζω κιόλας. Είχα διαβάσει τελευταία ότι λέει μην τα τεινάζετε, δηλαδή... Ξεπλύνετε τα καλά, στραγγίξτε τα έτσι, πιέστε να φύγει το πολύ νερό και μετά αφήστε τα έτσι. Το έκανα έτσι με το Ρώμο Καλουσέο, δεν το τεινάξα ποτέ. Ένα βραδάκι έτσι, 9-10 η ώρα, με ξυρίστηκα, το άφησα να στεγνώσει ανάποδα έτσι όλο το βράδυ, χωρίς να έχω υγρασίες και ιστορίες τέτοια και σχετικά καλή θερμοκρασία, είχε ζεστούλα και την επόμενη μέρα ήταν βρεμένο το πρωί. Όχι η μουσκεμά, αλλά ρε παιδί μου το νιώθες εδώ πέρα, ας πούμε, το νιώθες. Το πήρα, το τίναξα, το έκανα και λίγο στην πετσέτα, γιατί πάντα το πινέλο τα κάνω και έτσι εγώ. Στην πετσέτα και πάνω κάτω και δεξιά-αριστερά ή τέλος πάντων τα κάνω, έτσι λίγο τα στεγνώνω. Μια χαρά, σε μία ώριτσα, δύο ώριτσες είχε στεγνώσει, ας πούμε, από εκεί και μετά. Τι να πω. Οπότε ναι, ωραίο μασαζάκι στο πρόσωπο, όχι πάρα πολύ μαλακό, όχι πάρα πολύ σκληρό. Ο φαν θύσανος, αυτό το υβρίδιο τέλος πάντων, βοηθάει πολύ στο άνοιγμα, στο άπλωμα, βοηθάει πολύ στα δικά του σαπουνάκια που είναι έτσι ωραία μαλακά και βοηθάει σίγουρα σε κρεμούλες και άλλες, ας πούμε, ιστορίες με έτσι, σχετικά εύκολο φόρτωμα, μαλακό. Μην το βάλετε σε σκληρά σαπουνάκια, κρίμα είναι. Μίτσελς, Χάσλιγκερ, τα μπακ, όλα αυτά, αφήστε το. Πάτε στα κρόπ και στα πιο μαλακά κρόπ. Όχι μάμωθ, όχι μπάριστερ μαν. Ας πούμε, βάλτε τα στον Ισπανό, βάλτε τα στο Λόφουρ, ας πούμε, βάλτε τα στο, προσπαθώ τώρα να σκεφτώ, στα Gentleman's Nod, ας πούμε, που είναι μαλακούτσικα, στα Ariane Evans, σε αυτά, ξέρετε εσείς ποια είναι αυτά. Αχ, τέλειο. Απίστευτο. Απίστευτο.
Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να έχετε δοκιμάσει γενικά να έχετε κάποια, ας πούμε, τέτοια πινέλα στη συλλογή σας ή απλά να έχουν περάσει από τα χέρια σας, ώστε να κάνω μια συζήτηση, ας πούμε, από κάτω στα σχόλια, να μου πείτε εσείς τι πιστεύετε. Πείτε μου ποιο είναι το αγαπημένο σας πινέλο από όλα αυτά. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει πολλά, νομίζω αυτό είναι το δεύτερο μόνο που έχω δοκιμάσει. Starcraft και το Amber Aerolight εκεί. Γενικά είναι όμορφα, αλλά είναι μερικά έτσι περίεργα στην λαβή και σε όλα αυτά, οπότε αν δεν τα δοκιμάσεις έτσι πολύ ή αν δεν τα πιάσεις στα χέρια σου, δεν ξέρεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τουλάχιστον πώς είναι έτσι, πώς θα... Ναι, είναι λίγο περίεργα σε αυτά. Άλλες εταιρείες έχουν λίγο πιο απλές, ουδέτερες λαβές, ας πούμε, σειρά το ταουά. Οπότε αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο ξύρισμα, εγώ το καταευχαριστήθηκα με αυτά τα ωραία σαπουνάκια και τα ωραία τα πινελάκια και φυσικά τη μηχανάρα μας, την Razor Octane Slant, είναι και όλες με το παπί, το μάγκες με το δίκυκλο, τέλος πάντων. Να περνάτε πάντα το όμορφα, να κάνετε όμορφα ξυρίσματα, να κάνετε ωραία ξυρίσματα, καλά ξυρίσματα. Χαρούμενα και ευχάριστα και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο, σε μια επόμενη δοκιμή. Να περνάτε πάντα το όμορφα και καλό βράδυ.